Λοιπόν, παιδιά, η μεγάλη μέρα έφτασε για όσους αγαπούν τον Μάρκο. Διότι σήμερα, 6 παρατέταρτο, η Αλεξάνδρα πηγαίνει στη φυλακή να δει τον Μάρκο. Ο Ιάσονος όμως τη σταματάει και βγάζει το σκληρό του εαυτό και τη γεμίζει απειλές ότι την επόμενη φορά που θα φύγει από το αρχοντικό χωρίς την άδειά του, δεν θα περάσει καλά. Η Μαριέτα προσπαθεί να μάθει ποιος είναι αυτός που αγόρασε το εισιτήριο στην Αλεξάνδρα να πάει στην Αθήνα. Ο Μάρκος βρίσκεται στο νοσοκομείο υπό επιτήρηση, αλλά λίγο πριν γυρίσει στη φυλακή, θα καταφέρει, παιδιά, να αποδράσει από το παραθυράκι του μπάνιου. Από το παραθυράκι του μπάνιου. Χαράκι ήταν. Χαράκι ήταν. Χαρά μου περιγράφεται, λες και θα είναι σπίτι μου. Αλλά εγώ χαίρομαι. Α, μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε. Ας μην επανέλθουμε στους κανόνες αυτού του σπιτιού. Σ' αγαπώ σ' όλη μου τη ζωή ο Μάρκος. Ξέρεις, αγάπη μου, η αχαριστία είναι χειρότερη από την αμαρτία. Πού είναι η βέρα σου? Όταν σηκώνεις χέρι, έχει χαθεί ο σεβασμός. Δεν μου αρέσει το ύφος σου, Γεωργία. Απ' τις καλύβες σε μαζέψαμε. Τότε είδες τα βάνη. Και αυτό μου είδατε δεν είναι τίποτα, διότι τώρα είναι το καυτό ερώτημα, Μπέτη. Ποιο? Ο Ιάσονας θα αποκαλύψει στην Αλεξάνδρα ότι ξέρει από τον Μάρκο την αλήθεια, που δεν είναι άλλη βεβαίως, από το ότι ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα δεν είναι αδέρφια, αλλά ζευγάρι. Ξαναμένα κάρβου να καθόμαστε. Άρα καταλαβαίνουμε καλά, δεν είναι σημερινό επεισόδιο, Μάρκος το σκάει από τη φυλακή και πάει να τους βρει, πάει στο αρχοντικό. Να το δεις, Δημήτρη Μακαλιά, 6 παρατέταρτο στα open. Δεν θα πω άλλα, ήδη έχω πει πολλά. Μάλιστα. Καλά, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο δηλαδή. Γι' αυτό όχι. Θα συντονιστείτε και θα σας πω αύριο τα σπουδαία. Εντάξει, Νάντια μου.